Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Τι έγινε Γιώργο, τι είσαι στο ραντεβού? Τι έπρεπε να πες κάπου? Στη μάμα μου ρε μωρό, μου χτυπημένη. Εγώ είμαι πολλά κοψόνουρης. Ξέρω το. Είναι για τούτο που λαλούν η νύφη ανταναγεννηθεί της πεθεράς ημιάς. Ναι. Τι είναι το πράγμα? Αεροπλάνο. Τι είναι ρε μωρό μου κουδουνάκι? Να πεις στις μάμας μου όποτε σε χρειάζεται να το χτυπά. Ίσως που τους πόνους να μην μπορεί να φωνάξει. Αλλά πως έκαμε φίλο. Μα ποια είσαι πεθερά μου? Τώρα εγώ να έκαμε έτσι πράγμα κύριε Σουριστή. Όλα τα κακά. Έλε για σένα μου είπαμε. Η άλλη συμπεθερά της. Θα πάω να συμπαρασταθώ στη φίλη μου. Δεν θα την αφήσω βοηθητή. Καλημέρα ρε παιδιά. Έφερα κάτι για την ετοίμο θανάτη. Αποκλείεται. Μα η Εύη, η συμπεθερά της συμπεθεράς, με σουβλιτζί. Εσύ δίκιο νηφρόσο, αποκλείεται. Θα κάνω έναν τραπέζι και θέλω να είσαι και εσύ εκεί. Αλήθεια? Ναι. Γιατί είσαι εσύ ελεύθερο και όμορφο παιδί. Τι να πούμε ρε. Αγάπη μου δεν είσαι με το ένα με το άλλο, προσγιώθου, εδώ πλανήτης γη. SOS, SOS, SOS. Τώρα που το τραγούδισα, τι είναι Ελένα Πατροκλή που κάνει αραγές σου. Θέλετε για σαλάτα? Όχι, θέλαμε και φαΐ. Ναι, όχι, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει άλλο φαΐ. Αυτόν είναι το φαΐ, κάμνω το για του Γιώργου και αρέσκει του. Δεν φρόσαμε τίποτε. Έλενο τίποτε. Εγώ δεν ευκάλλω εκεί. Απορώ τι σου βρίσκουν οι γενέτσες. Δεν τσεπέμ. Όχι, δεν τσεπέμ. Ο άντρας μου φεύγει. Με εγκαταλείπει. Τα αφήνει όλα πίσω του και λέει αντίο. Αντίο στην αγάπη μας, στις όμορφες στιγμές μας. Δεν μωρό μου, για όνομα του Θεού, δουλειά που πάω. Να πάει στα καράβια, στους άγριους φουρτουνιασμένους ωκεανούς και ποιος ξέρει πότε θα τον ξαναδώ. Μωρό μου. Η μοίρα με χτύπησε αλήθεια. Ακούστε. Επιάσε με τηλέφωνο ένας παρέας μου και είπε μου ότι ζητούν ηλεκτρολόγους για τα πλοία. Και τώρα που τελειώσαν οι κρουαζιέρες και τα πλοία στην ναυπηγεία, θα πάω να δουλέψω. Δίνουν πάρα πολλά καλά λεφτά. Και θα λείψω για λίγο καιρό. Αυτά. Άντρο που πας. Σαν βουλά πάω στα καράβια. Της μάνας η καρδιά πονεί, της πεθέρας ξοπέτσι. Εν την αλήθεια μου λαλώ, νιώθω και γιώνει έτσι. Θόρε το τσιντο γιούδι μου, που υποφέρει τόσο, που βασανιέται, που πεινά και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματά της και δεν βρίσκον επαμόν με τα πόματά της. Έγκανε πόνα ξόρτωτη, νόμιζε κάποια ένι, αλλά εμιά πελώσουσου, μια πελοαπωμένη. Καλημέρα, Ζαχαρένιε μου. Α? Τίποτε, κάτι δικά μου. Έτοιμο και ο καφές σου. Καλημέρα. Μαστρία, όχι να ξέρεις σήμερα, είπαμε πρέπει να πάει στην κυρία Δέσποινα να φάει στην πόρτα του γαράζ. Ο Μινιρακό άνοιξε το μάτι μα ρε, πήρε πρωί ξημέρωμα. Καλημέρα, οικογένεια. Πέ μου, τι πιάνε τα τάματα μου στους τρεις ιεράρχες και σάστηκες να πάει στο κολέγιο πρωί-πρωί. Όχι. Σήμερα η Σαβούλα θα πάει στο Ινστιτούτο να ρωτήσει για την πρακτική της. Μπράβο ρε Σαβούλα μου, να κάνεις ό,τι χρειάζεται και στο χαρτί σου, α. Και εσύ μάστρε μου να κάνεις ό,τι χρειάζεται για αυκένει νούμερο κάμα του, α. Να κέψει το μουρκό μου πάλι. Άσε ανοίξω μάτι μας πρώτα αριστερά μου, μωρά ρε, κάνει. Να δω ποιος να σε ελέγχει που να λείπω ρε μάστρε. Γίνεται να μην μου το θυμίζεις, να κλαίω πάλι. Αγαπούλα μου, είπαμε τα πολλές φορές και ο τρεις του μάζες ανοίξω. Είναι πολλά καλά τα λεφτά, δεν μπορώ να μην πάω. Γιάντρο, είναι να τα καταφέρει πας στο πλοίο ρε. Μάστρε, είναι ηλεκτρολόγος που γυρεύκω. Εγώ τη δουλειά ξέρω ότι μια χαρά θα τα καταφέρω. Και ξεχάσεις να κατεβείς και φύ. Μωρό μου, το πλοίο θα είναι αγκυροβολημένο στο ναυπηγείο για ένα μήνα.
Εγώ θα πάω να το σάσω και πριν ξεκινήσει να φύγει το πλοίο, θα κατεβώ και θα έρθω κοντά σου. Υπόσχεση. Υπόσχομαι. Θυμίζω σα ότι το απόγευμα είμαστε καλεσμένοι στην Πελοξυπασμένη, να? Να πάμε. Να κάνει πόρτι για τα γενέθλια τη η μίση μου. Πόρτι γενεθλίων! Wow! Είναι οι αγαπημένες μου εκδηλώσεις με τα πόρτι γενεθλίων. Λόι, οι αγαπημένες μου εκδηλώσεις είναι η γάμη. Όχι, sorry, λάθος. Οι αγαπημένες μου εκδηλώσεις είναι τα Valentine's Days. Ναι, είμαι σίγουρη. Εντάξει, εντάξει, άτι, πάει να σας στείς γιατί θέλω να αρχίσεις. Δεν θα πάω. Δεν έχω καλή ψυχολογία. Τέλειωνε, γορίσα, στρώμε στο ραντεβού σου. Αγάπη μου, θέλω να σε παρακαλέσω να έρθεις νωρίτερα από τους υπόλοιπους σήμερα στο τραπέζι. Εντάξει, μάμα μου, αν και διακρίνω κάποιον άγχος. Άγχος, όχι. Απλά, να, σε θέλω δίπλα μου όταν θα υποδέχομαι τους καλεσμένους μου. Πάντως, σε χαρήκα πάρα πολλά που αποφάσισες να κάνεις πάρτι. Πάρτι δεν θα το έλεγα. Μια απλή οικογενειακή συγκέντρωση με αφορμή τα γενέθλια μου. Είναι και ευκαιρία να καλέσω τη Φρόσο και τον Χρυσόστομο στο νέο μου σπίτι. Πάει τόσο καιρός άλλωστε. Πρέπει. Εντάξει, μαμά μου, να έρθω πιο νωρίς το απόγευμα. Αγαπούλα μου. Ναι. Θέλω να, να ξέρεις ότι έχω καλέσει και τον Μυρίγη απόψε. Τι να είναι για μας, δεν τρώμε έτσι πράγματα για τους ξένους. Λοιπόν, αγάπη μου, άκουμε. Σήμερα θυμάσαι ότι είναι το πάρτι γενεθλίων της μαμάς μου. Ναι, ναι, θυμούμαι. Επήρε με τηλέφωνο για να πάω πιο νωρίς. Θέλεις να έρθεις μαζί μου? Όχι, εντάξει, κανόνισα να έρθω με τη μαμά μου. Τι? Εντάξει, ρε μωρό μου, πρώτη φορά στο καινούργιο το σπίτι, να του δείξω τον δρόμο. Βασικά, ήθελε η μαμά μου να πάω μαζί τους. Δεν σου πειράζει, ναι. Και γιατί ήθελε η μαμά σου να πάει μαζί της? Λόγω της σαβούλας. Ναι, δεν καταλαβαίνω τον ηρμό των σκέψεων της μάμας σου. Θέλεις να μου το εξηγήσεις? Ρε μωρό μου, πάντα οι γονείς μου όποτε πιέναν κάπου έπαιρναν μαζί του και σαβούλα. Τούτη φορά όμως η σαβούλα να έρθει με τον άντρα. Οι γονείς μου θα είναι μόνοι τους, άρα επιμένει η μαμά μου ότι πρέπει να πάω εγώ μαζί τους. Γιώργο, είσαι ενήλικα και αποφασίζεις μόνος σου. Μόνος σου! Τίποτα. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, αγάπη μου, κορία Βαθία, σήμερα πάρτι για τα γενέθλια σου που κάνουμε. Όξε να μας ανακοινώσεις τα χαρτώματα σου. Θεία! Κορή, νομίζεις να μου γελάσεις σε μένα? Θεία, σε παρακαλώ, ας μείνουμε ήρεμοι σήμερα να περάσουμε όλοι ωραία. Αν θυμάσαι πόσα κλείσπε μου. Τι σημασία έχει? Για να δω πόσα χρόνια περνάω στο Μυρί. Τι σχέση έχει ο Μυρίς? Σου είπα πολλάκι ότι είμαστε δύο καλοί φίλοι. Και κάλεσες τον. Φυσικά. Έχασες τα κλειδιά σου. Δεν ήθελα να ενοχλήσω σε περίπτωση που είναι κάποιος μέσα. Χαίρομαι που σου διάβαζα το Savoir Vivre αντί παραμυθάκια. Χρόνια πολλά, μαμά μου. Ευχαριστώ. Το δωράκι σου. Ευχαριστώ, μωρό μου, αλλά δεν ήταν ανάγκη. Είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να το ανοίξεις και να το φορέσεις. Τι είναι? Σκουλαρί. Έλα, πάμε. Λέει ο Γιώργος να μας φέρει με το οδηγό του εσύ σου, να μας φέρεις με η Καλαμπάν. Εφού ξαπνάζει, αν αφή ο άντε. Ευτυχώς που σε ήβραγαμε. Καλώς τι. Να σου πω πρέπει όμως βιαζούμε. Γιατί έχεις κάτι πιο σημαντικό να κάνεις που το σουβλατζίδικο? Ναι, Ποπή, έχω. Πού είναι να πάεις? Εσύ σαφώνα.
Μα σαν να είσαι πολλά στρολιασμένος. Η γυναίκα μπορεί να πάει να ευρύεις. Ξαναλέω σου το, έσαι αφορά. Ρε το μυρί μου πρόοδο. Ήβρες γυναίκα να αντικαταστήσεις την πόπη σου. Πώς εμπόρεσε του την καρδία να το κάνει. Ξαναλέω σου κάτι με ήθελες. Ποια είναι αν επιτρέπεται. Εν επιτρέπεται. Να σου θυμίσω ότι έκαμες πολύ καιρό να με ξεπεράσεις. Κάτι με ήθελες. Τεπέ μου, ποια είναι, ξέρω ότι. Κανεί ρε Πόπη, δεν καταλάβεις ότι εγώ μου κάνεις ένα διάκριτο. Μα έχω κάθε δικαίωμα να ξέρω. Ως προχτής εθώρες με τζέλιονες. Εγώ. Ναι, εσύ. Πώς δεν μπόρεσες να με ξεπεράσεις. Πέ μου, ποια είναι. Το λοιπόν, ρε Πόπη. Θα σου απαντήσω στη μόνη γλώσσα που καταλάβεις, α. Εν επί δουλειά σου. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Πώς σου φαίνομαι. Λάμπεις, μάμα μου. Είσαι μια κούκλα. Μερσή, μα σεβί. Ίσως μετά από πολύ καιρό λάμπει η ψυχή σου. Και εδώ φαίνεται στα μάτια σου, στο πρόσωπο σου, παντού. Ανοίγω εγώ. Ω, καλώς τους. Κοπιάστε. Καλησπέρα, συμπετρά. Καλησπέρα, πρόσω. Μαζί σου, συμπετρά, ό,τι μου έχεις. Να σε ευτυχισμένη. Να σε καλά, Χρυσόστο. Ό,τι επιθυμείς, μητέρα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, συμπετρά. Θα τα ανοίξεις, συμπετρά. Τώρα? Τώρα, καλοπότε. Αν και δεν είναι πρέπει να ανοίγουμε τα δώρα μας μπροστά στους καλεσμένους, αφού επιμένετε, να το ανοίξω. Τι είναι αυτό? Κουτάλα. Είναι συμβολικό? Όχι, συμπετρά. Συμβολικό λαγρύφωσα. Έχει κάποια αφιέρωση πάνω? Όχι, συμπετρά. Αφιέρωσα, λαγρύφωσα. Αμάνα μου, ρεύφωσα, τρόπο αφιέρωση. Αν θυμάσαι που σου αφιέρωνα τραουκιά στην ώρα του εθνοφρουρού. Δεν καταλαβαίνω αυτόν τον δώρο. Δεν το καταλαβαίνω, έφρωσα άλλη. Παναγιά μου, ρε συμπεθερά ώρα ώρα. Για να ανακατώνεις το φαΐ με την κουτάλα αντεξήλαινε ενίχτερνες τη μαϊρισσά που κάτω. Περάστε, περάστε. Μάλιστα. Πολλά ωραία είναι το σπίτι σου, συμπεθερά. Πολλά ωραία. Έχω και δική μου κάμαρη. Και κάποτε που ξυμινήσκω θα με. Εσύ και ωραίο διπλό κρεβάτι. Πόπη, βιάζουμε, πρέπει να φύγω. Πού βιάζεσαι να πάεις? Να πάρεις μαζί σου και το τριαντάφυλλο. Να σου το ξαναπώ για τρίτη φορά. Εσύ αφορά. Κι άσε να το δω και στο τριαντάφυλλο, πέμπα. Είμαι καλεσμένος σε κάτι γενέθλια. Α, να πάεις σε γενέθλια. Μάλιστα. Να σου θυμίσω ότι πριν ένα μήνα που ήταν τα δικά μου τα γενέθλια, ανεπάτησες. Δεν ήταν σωστό να έρθω στα γενέθλια της πρωί μου, ενώ είμαι με κάποια άλλη. Είσαι με κάποιον άλλη, να παραδέχεσαι τον, μπράβο. Απαιτώ να ξέρω ποια είναι. Ρε μα γιατί δεν είμαι τόσο νυφάλιο και ήρεμος άνθρωπος, είσαι στη μαγική ικανότητα να μου βγάλεις που μέσα με το χειρότερο με αυτό. Επειδή αγαπάς με ακόμα γι' αυτόν και δεν μπορείς να ελέγξεις τις ορμές σου γι' αυτό. Του τον εκατάλαβες. Του τον εκατάλαβα, ναι. Δεν μπορείς να με ξεπεράσεις. Επειδή αγαπάς με ακόμα. Τα άλλα πράγματα που κάνεις είναι πατσαρίσματα. Πε μου, πόσες σχέσεις έκαμες μετά από μένα. Καμιά. Είδες. Είδες, δεν μπορούσες να με ξεπεράσεις ποτέ. Δεν μπορούσα να ξεπεράσω τον πόνο που μου προκάλεσες. Ήθελα καιρό να ξαναεύρω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και στην αγάπη. Μάνα μου, τούτες τις φιλοσοφίες πάλι. Κύριε Λέισον, πόσες φορές να τις ακούσουμε. Αρλούμπες. Με χαρίς, πρέπει να πάεις, πρέπει να φύγω. Καλά, μύρη μου. Έχασες. Γιατί η Πόπη σου ήρθε σήμερα να σου πει ότι δεν σε ξεπέρασε ποτέ. Καλώς τα μωρά, καλώς τους. Ευαθία, ήρθαν και με τσί, έλα. Χρόνια πολλά, κυρία Εύη. Ευχαριστώ, άντρο μου. Πέρασε. Ναι. Έλα, να βάλει και το σακάκι σου, Γιώκα. Χρόνια πολλά, κυρία συμπεθερά μας. Τα δώρα σου. Είναι από μένα και από τον άντρο μου. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μαζί δώρο κάπου και είμαι πολλά χαρούμενη, ξέρεις. Τι ακριβώς είναι αυτό? Ρυζόψαρο. Σκέφτομαι ότι είσαι μόνη σου πλέον μέσα σε ένα σπίτι και στεναχωρκούμουν πάρα πολλά. Λυπούμουσαι. Και σκέφτηκα να σου φέρω έναν κατοικίδιο για να κάνετε παρέα. Είναι πολύ ωραίο. Εκπαίδευσα το! Το όνομα του είναι Σαβάκης. Σαβάκης. Ναι, για Σαβάκης, κυρία συμπεθερά μου, για να θυμάστε ότι σας το έφερε η Σάβια, ξέρεις. Όχι, όμως θα τον αποκαλέσετε με άλλον όνομα. Δεν ανταποκρίνεται.
Κοιτάξτε. Σαββάκι! Είδατε, εγκύρισε τσίδε μας, ανταποκρίθηκε κύριε Σπεθερά μας. Τώρα προσπαθήστε να του φωνάξετε εσείς με έναν άλλον όνομα. Τι να του πω? Ξέρω εγώ, αν δεν τον εβάφτιζα εγώ Σαββάκι, το Σαββάκι μας, εσείς πώς θα το φωνάζατε? Ξέρω εγώ, Γκουστάβ, ίσως. Γκουστάβ, γιατί? Κύριε Συμπεθερά μας, στα κατοικίδια μας πρέπει να δίνουμε ονόματα με νόημα. Από τον Γκουστάβ Άιφελ. Ποιος είναι τούτος? Ο Άιφελ που σχεδίασε τον ομώνυμο πύργο και επίσης σχεδίασε τη διόργανση του Σουέζ στην Αίγυπτο, οπότε τους συνδύασα με τη θάλασσα. Ουφ, ευτυχήσατε με, κυρία Συμπεθερά μας. Τι δουλειά έχει ο Άιφελ με την Αίγυπτο? Α, κατάλαβα. Τούτος έκανε πύργους. Κι έτσι έκαμε και τις πυραμίδες. Τη διόρυγα σχεδίασε, Σαβούλ. Τις πυραμίδες τις έφτιαξαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πριν χιλιάδες χρόνια. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα τώρα για γεωγραφία. Κυρία Συμπεθερά μας, Γκουστάβ, Γκουστάβ, εγώ έχω πρόβλημα. Δοκίμασε να του φωνάξεις. Γκουστάβ. Είδατε! Δεν ανταποκρίνεται! Έμαθε το όνομα που του έδωσα εγώ! Άρα θα το φωνάζετε Σαββάκι. Τι να πω! Ευχαριστώ, Σαββούλ. Σαββάκι, όχι να ψοφίσεις την εβδομάδα, γιατί εγώ θα λυπηθώ πολλά! Κύριε Συμπεθερά μας, πώς θα πω καλώς όρισες στο καινούργιο σου σπίτι? Σε ποια γλώσσα? Στα αγγλικά. Κύριε Συμπεθερά μας, μα εγώ στα αγγλικά που τον εκπαιδεύω προς το παρόν. Όχι να ξεκινήσετε να του μιλάτε γαλλικά, είναι να συγχυστεί ο Σαββάκης μας. Welcome to your new home. Welcome τα με που σε έφερα, Σαββάκη μου. Ποπή, κόψε τις πελάρες. Μα γιατί, Μυρί μου, αφού σε ξεπέρασα ποτέ μου. Όχι, απλά κατάλαβες ότι προχωρώ με τη ζωή μου. Εζήλεψες και ήρθες να μου κάνεις χαλάστρα. Όχι, εγώ αγαπώ σε, έτσι ήμουν πάντα αληθινή μαζί σου. Να που ήσουν. Δεν το πιστεύω, γιατί άμα είμαι απέναντί σου, να χανιούμε ρε, να με νευριάζεις. Λέγεται πάθος, Μυρί μου. Και μόνο εγώ σου το βγάλω το πράγμα, κατάλαβε το. Οι άλλοι, όποια κι αν είναι, δεν μπορεί να με φτάσει ούτε στο μικρό μου το δαχτυλάκι. Οι άλλοι, όπως τη λαλείς, είναι κυρία με κάπα κεφαλαίο και είναι εσύ που μπορείς να την φτάσεις στο μικρό της δαχτυλάκι. Να μπω ερωτευτήκαμε. Να με σε κόφτη. Κατάλαβα. Να τη βαρεθείς. Ας συζητάτε τους τις αρλούμπες σου λιμέρα και τις φιλοσοφίες, σίγουρα να τη βαρεθείς. Καλό, να με θυμηθείς. Και είμαι σίγουρη ότι δεν έγινε τίποτε μεταξύ σας. Ξαναλαλώ σου το να με σε κόφτη. Κατάλαβα το εγώ. Τίποτε δεν έγινε μεταξύ σας. Πολλά σύντομα θα θυμηθείς την πόπη σου και το ταμπεραμέντο της. Ώστε, εσύ αρφότεχνωστης, α? Μάλιστα. Είσαι και εσύ γιατρός? Όχι, εγώ είμαι αρχαιολόγος. Α, αρχαιολόγος, άνω. Μπράβο, καμιά ζιβανιού αν πίνει, ρε Αλέξη. Καλό, και ζιβανία αν πίνω και μπύρα. Α, ναι, τώρα που το θυμήθηκα, μπορείς σε παρακαλώ, Αλέξανδρε μου, να φέρεις μια μπύρα για το Χρυσόστομο? Βεβαίως και μπορώ. Περιμένεις μας. Για ποιον πράγμα? Έχεις μπύρες έσωσα σου Συμπεθερά? Βεβαίως. Μα μπύρες αληθινές. Τι εννοείς Χρυσόστομε? Έχεις μετρά μπύρες ανθρωπινές, που γιους που πίνουν οι ανθρώποι, ο ξάβος είναι μπύρες που έχουν τα κεράζια, τα μάτσινα, τα φράουλες, τα πόντα, πόντες ομοντιέ και ομοντιέ. Το τραπέζι γίνεται για να ευχαριστήσω τους φιλοξενούμενους μου. Και ναι, έχω την μπύρα που πίνεις. Κάτι μ' αρέσει και εμένα, Δάμ. Που πότε τούτη έχει μπήρες έσοδης? Η Φρούσα, σσ. Δηλαδή να πάει ρωτήσω αν εφάτσε που πότε. Κάποιος μπήρα? Α, ναι φίλε μου, ευχαριστώ. Α, να σας συστήσω.
Από εδώ είναι ο ξάδερφος μου, Αλέξανδρος. Είναι γιος της θείας μου, της Αριέτας, της αδερφής της μάμας μου. Ζούσε για χρόνια στη Γερμανία και ήρθε για να κάνει το μεταπτυχιακό του στην Κύπρο. Από εδώ η Σάβια, η αδερφή του Γιώργου και ο ραβουνιαστικός της. Χαίρομαι πολύ, φίλε μου, Άνδρος. Κρίστη μου, εγώ δεν ξέρω να μιλώ γερμανικά. Ναι, γιατί μιλάς άλλες γλώσσες. Μιλώ εγώ κυπριακά. Η μαμά μου Κυπρέα. Α, χάρηκα, Σάβια. Μα είσαστε ξαδέρφια. Ναι. Μοιάζετε. Σαβούλα, δεν είναι απαραίτητο να μοιάζουν μεταξύ τους τα ξαδέρφια. Γιατί, εγώ με την ξαδέρφη μας τη Σαβούλα είμαστε πάρα πολλά μοιαστές. Έτυχε. Όχι. Εγώ νομίζω είναι επειδή έχουμε το ίδιο όνομα. Φίλε μου, με τι ασχολείσαι? Είμαι αρχαιολόγος. Αρχαιολόγος? Δηλαδή, σκάφκεις μες στα χώματα και βρίσκεις αρχαία? Εντάξει, είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σάβια μου, ένας αρχαιολόγος δεν είναι απαραίτητο να σκάβει όλη μέρα. Τι βρίσκει μου μιας? Σαβούλα, τι έλεγες του ανθρώπου? Η αλήθεια είναι ότι ενασχολήθηκα με την Αίγυπτο. Εμένα ο τομέας μου είναι η αρχαιολογία της Ευρώπης. Και τι ανακάλυψες? Ασχολήθηκα για έναν χρονικό διάστημα με τις ανασκαφές στην Αμφίπολη. Wow! Wow! Εσύ τώρα ξέρεις τι είναι η Αμφίπολη και ενθουσιάστηκες. Εμπόλη, λαλείτο και το όνομα της Αμφίπολη. Ναι, και πού είναι? Στην Ευρώπη. Πού στην Ευρώπη? Στην Κύπρο. Και αν Ρε Σαβουλά, η Αμφίπολη βρίσκεται στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Μακεδονία. Και δημιουργήθηκε από Αθηναίους Απίκους το 437 π.Χ. Μετά όμως, κατά την πρώτη φάση του Πελοποννησιακού Πολέμου, επέρασε στα χέρια των Σπαρτιατών. Κουράζεις με. Δηλαδή, μια παλιά πόλη. Ω, ναι. Και γιατί ενθουσιάστηκες, ρε Γιώργο, και παρέσυρες με και εμένα? Μια παλιά πόλη, μίση μου. Κύριε Λέισον. Εντάξει, ρε φρόσα, ανιστίζει μου να μείνουμε. Εγώ είπα σου πριν να έρθουμε να φάει, σε κάμω κοτσιά μου ωραία φέλια. Είναι πρόγραμματα ευλογημένα, εγώ πρέπει να την κερδέμω άλλο τα μάσα σου εμπορτά του καράζ. Πότε να ξέρεις του πόσες και αδέλες ο Ράντου τι. Ω Θεό, και η ψυχή της. Αλλιώς να καρτερά κι άλλους. Εσύ ούρα ρε φρόσα, εντά μόνο εμείς είμαστε γνωστοί της. Να δούμε ένα λόγο σε να έρθει κανένας πρέσβης και κανένας υπουργός. Μακάρι, τα πηγήμισα πολλά όντως πρέσβης. Αν θυμάσαι την άλλη φορά, φρόσαν τα ωραία, περάσαμε, άνα, αία, αία, μέσα στην τάβλη, ξέρεις κουέντες που κόψαμε μετά τους. Ωραίες εποχές, ρε φρόσα. Πού είναι ο Γιώργος μου? Είναι ξέρω, ρε φρόσα, μα εγώ να πάω να βρω το μέρος, έλα και την πήρα, να πάω να βρω το μέρος. Να ζήσεις χρόνια πολλά και ό,τι υποθείς. Ευχαριστώ πολύ. Έλεξα να σου φέρω, είπα φέρω κανένα μεγάλη αναθοδέσμηνα να χωρίς, οπότε έλεξα να σου φέρω το λουλούδι του Φωτός. Λουλούδι του Φωτός? Το άσπρο τριαντάφυλλο. Συμβολίζει την αιώνια αγάπη που βασίζεται στην πίστη, τον σεβασμό και την ταπεινότητα. Όπως εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Γυρεύκεις τα κατατόπια. Να Παναγία μου, πού ήρθα? Το γυρεύκεις να με κόψεις μόνη μου, παραδέχτω το. Να πω στη ο μέρο ρε, τα μέρα εγώ. Έπιασα το υπονοούμενο. Πού πάεις? Στο μέρος. Παναγία μου, λυσιάμε. Δεν ξέρω, μίλησες καθόλου με τη Λούση σήμερα? Κάθε μέρα που μιλάω και κάθε μέρα τη θέλω. Ξέρεις αν είναι έτοιμη η μπλούζα μου? Πες μου ότι σου την ετοιμάσαι ακόμα. Να ξέρει, Γιώργο, χαλάρωσε. Θα σου πω, σκέφτηκα την πιάω τηλέφωνο να έρθει και νομίζω να έχει πρόβλημα η θεία μου, είναι. Όχι, ούτε εγώ νομίζω, αν και η αλήθεια είναι λίγο τυπική με τους κανόνες ευπρέπειας. Να την πιάω τηλέφωνο και αν την έχει έτοιμη την μπλούζα, να τη φέρει μαζί της. Να την πιάω. Καλησπέρα σας. Να σε συστήσω. Για όσους δεν το γνωρίζετε, ο κύριος Μυρίς, ένας πολύ καλός μου φίλος. Μυρί! Πρόσα. Με μπορεί, Μυρί. Με μου είπες ότι έφερες πόντο κέτρι κοντά σου γλουκιά τώρα. Ευτυχώς, πενταρφάλι μου, ρε. Δεν είναι σωστό να ανοίξεις τον μπουφέ πριν έλθουν όλοι καλεσμένοι. Συγγνώμη, γνωρίζεστε. Με τον κύριο Μυρί, ναι, είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Έναν υψός μου.
Μα ξέρετε τον κι εσείς. Πάμε και τρώμε στην ταβέρνα του σουβλάκια. Εν το ξέρα, συμπεθερώ τη συγγενή σου. Δεν είμαστε συγγενείς εξ αίματος. Ο κύριος Μυρίς είναι δεύτερος ξαδέλφος της θείας από την πλευρά του πατέρα της. Και εγώ είμαι κόρη της ανιψιάς της από την πλευρά της μητέρας της. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μυρίς είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Ναι, είμαστε πολλά καλοί φίλοι με την Εύη. Λοιπόν, τώρα που έχουν καταφτάσει όλοι οι καλεσμένοι, μπορείτε να περάσετε να σερβιριστείτε στον μπουφέ. Ένα σουβλίτσις που μου ελάλες, τούτο σένει. Λαλείς, λαλό. Εν τέλος τον εγνώρισαν τούτο. Πέρσι ο Μυρίς είχε κάτι προβλήματα με το μαχαζί του και ήρθε να βοηθήσει. Ήταν με τσιν το φουγάρον του και κανόνισαν του τις άδειες και γλίτωσαν τα δικαστήρια. Και πού το ξέρεις ότι είναι φίλος της. Πέθωρης, έχει που τότε μαζί. Πιστεύεις εσύ μου ότι του τίθηκε οι ανθρώποι μόνο φίλοι. Έτσι κόφτη με μένα, αλλά νευριάζω που δεν μου το παραδέχεται. Ενώ πως το δικό μου. Και ο δικός σου, ο αδριασμός μου. Έθελε να το πούμε και κρατούμε το μυστικό, γιατί εννωρίζω ακόμα. Ποιος είναι. Καλέ, τρώει πιο σίγα και να πνείς. Μα μου την νερό, ρε. Μα μου την νερό, ρε. Στάγια μου, ραγιά μου, στάγια μου, ραγιά μου. Να σε σκοτώσω, ρε. Να σε σκοτώσω, ρε, καλό μυράκι. Ζένια, σσσσ. Να πάω που το μαχαίρι σου, χαλά. Εντάξει, με καλύτερα τώρα, ρε. Με καλύτερα να πιω όμως το νερό. Να σου πω, έρχεται συχνά ο Μυρίς, εσώσα. Όλη μέρα έδαμε. Καλομήρα, έτσι που τους θωρώ, σαν να έχεις δίκαιο. Εγώ πιστεύω έχουν τα, αλλά δεν νομίζω πως την έκαμε δίκαι του. Ρε αγάπη μου, θα βάλεις φάι. Όχι, να μου βάλει η μαμά μου. Είπε μου να κάτσω να μου φέρει. Τέλος πάντων, πώς σου φάνηκε. Ποιο μπράβο. Η μάμα μου, ρε αγάπη μου, πώς σου φάνηκε. Μια χαρά μου φάνηκε. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα ανάλλαξαν πολλά. Ξέρεις, τούτο όνειρο που έγινε με τον παπά μου έριξε την ψυχολογικά. Αλλά ήρθε η στιγμή να κάνει μια καινούργια αρχή. Ναι, γιατί να με κάνει. Γιατί η νέα γυναίκα είναι νομίζω ότι αξίζει της να ζήσει τη ζωή της. Εν τέγιον τίποτε με ένα χωρισμό. Μωρό μου, βασικά, θέλω να με χωρίσεις και εσύ να κάνεις νέα αρχή. Εσύ αγάπη μου, θέλεις. Ερώτησες τη μαμά σου. Πού κολλά πάλι τώρα η καημένη μαμά μου. Ω, κύριε Μυρί, έλα στην παρέα μας, κάτσε, τι καμείς. Μα ξέρει και εσύ τον κύριο Μυρί. Πεθιά, τα χαρείτε κομμένα τα κυρία. Ναι, ο κύριος ο Μυρίς ήταν η αιτία, η αφορμή, το σπρόξιμο μπορώ να πω, που με έκαμε τότε να έρθω στο Θιβέτ να σε βρω. Οι συμβουλές σου ήταν πολύ καθοριστικές, α. Μάνα μου, να μην τα ακούσει πεθερά μου όμως, γιατί αν μάθει έτσι πράγμα εννοώ έξαβα η σουβλάκια από Μυρί. Γιατί είναι άνθρωπο με τσίσαν ο κόσμος. Όντως, Μυρί. Πολύ ξέρετε τον κύριο Μυρίν, όμως εκτός που μένα, είναι αδικό. Είσαι σαβούλες, η κόρη του Χρυσόστομου, χαρτομένη του άντρου. Είμαι. Χαίρο πολύ, να ζεις. Κύριε Μυρί μου, εδώ κάνετε ένα μικρό λαδάκι. Είναι τα γενέθλια της κυρίας συμπεκπεράς μας σήμερα, όχι τα δικά μου. Θεκιό μας. Είδε ρε, ίσον το σπίτι του, να μπουν το μέρος τους όλα. Γυρεύτης με. Ναι, μωρέ, καλό μέρα, ξυπάσαι με. Θέλεις να σου δείξω. Ναι, μωρέ, μου εξής. Καμαρί μου. Άντε, βάλε. Είδες με και εγγράφηκες. Ναι, καλό μέρα. Είδες με και εγγράφηκε. Καλώς. Γιατί να χτυπάς την πόρτα να ρωτιάς με τηλέφωνο. Για να με συνοδεύσεις. Α, χαίρομαι που ήρθες. Ήρευκες κάποιον να σε γλιτώσει πάλι. Όχι, περνώ πολλά καλά. Απλά σκέφτηκα να σε πιάσω να έρθεις να πιούμε κανέναν ποτό. Έλα, πέτω. Ποιο. Τι είναι που θέλεις να μου πεις. Καλά. Αρκούμε. Και έπιασε να έρθεις να ακούσω μια κουβέντα. Θέλεις να φύγουμε. Πού να πάμε. Ξέρω εγώ κάπου αλλού. Όχι, έναν τροπή που τη θεία μου πάει μέσα. Έλα.
Θεία! Ξέρεις ότι είμαι πολύ συμπαθή η θεία σου, α? Γιατί? Να σου εξηγήσω άλλη τώρα. Χρόνια πολλά, κυρία Εύη. Ευχαριστώ. Σου έφερα δώρο. Αναμενόμενο. Τηλεφώνησε μου εκτάκτος ο Αλέξανδρος να έρθω. Ελπίζω να μην δημιουργώ κάποιο θέμα με την παρουσία μου. Με ενόχλικιά μου. Οι φίλοι του Αλέξανδρου είναι ευπρόσδεκτοι. Εξάλλου, ο Αλέξανδρος διαμένει εδώ. Είχε κάθε δικαίωμα να προσκαλεί όποιον θέλει. Ακόμη και εσένα. Πέρασε. Φάτο ούλο, Γιώργο μου. Μάμα μου, είμαι πάρα πολύ, μπορώ να το φάω. Είπα όλο, Γιώργο. Αν το συμπετρά, πρώτη φορά πίνω μπύρα, έσω σου. Ναι, έχω φέρει προστέρψη των επισκεπτών που καταναλώνουν μπύρα. Και έχεις πολλούς επισκέπτες που καταναλώνουν μπύρα στην Πεθέρα. Τελικά γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Τι μικρός που είναι ο κόσμος. Είδες, ξέρεις πόσα χρόνια ξέρω το Χρυσόστομο. Καλό, μόλις άνοιξε το μαζί, δεν πιέναμε με τη φρόσα τζάμε. Αν το χαλουμούι μας, το λουκανικούι μας, τη σεφταλιά μας, το σουκλάκι μας. Ο Μυρίς, εμπολά μέρα κλειπά στο μεζέν. Έτσι θα πάμε όλοι μαζί να είμαστε να φάμε ρε φρόσα, να μπορείς να συμπεθεράσεις. Νομίζω η συμπεθερά είναι τακτική επισκέπτρια του Μυρί, αφού είναι πολλά καλός της φίλος. Έρνες συμπεθέρα. Με φωνάζει καλομήρα στην κουζίνα, νομίζω. Πάω κι εγώ να φρισκαριστώ λίγο. Δεν ρωτήσε πολλά καλός φίλος της συμπεθερά, ρε Μυρί. Ε, τώρα κάνει μια εξυπηρέτηση μπέρσης στο μαχαζίν και φιλέψα. Ωε, η φρόσα να λιουτάσετε. Έχουμε, ναι, ρε. Αλλά να σου φύγω, δεν δικάζει γενικά σου. Έχουν παιδί νομιρής στην Πεθερά. Έχει χρόνια που τον ξέρουμε. Ναι, πολύ καλός. Και είσαστε μόνο φίλοι. Ναι, μόνο φίλοι. Απόθενος τα πόθη. Εσύ ως εχθές δεν έτρωε σουπλάκια μες στην πίτα γιατί έλεγες ήταν μπανάλ φαγητό. Είναι έτσι που έλεγες. Τι να σου πω τώρα. Έτυχε να συνεργαστούμε και γίναμε. Καλή φίλη. Και αγόρασε και φουγού. Όχι, δεν αγόρασα, μου την έφερε δώρο νομιρής. Έγκαλα. Μα πότε μου είπε η Καλομήρα, είμαι μητσότερος. Εντάξει, μητσότερος μου, 5-6 χρόνια. Αλλά τι σημασία έχει, με το Μυρί να είμαστε μόνο φίλοι. Είμαστε όλοι καλά συμπεθερά. Εσύ ως εχθές μόνο βουλευτές και προσβευτές έβαλες εσύ σου. Να μπω πάθες τώρα. Δεν είναι σωστό να κρίνεις έναν άνθρωπο από το επάγγελμα του. Να μας πελάνεις συμπεθερά. Χρειάζονται αλάτι έξω. Δεν μου λες, σε ενημέρωσε η Λούση για τη μικρή περιπέτεια που είχε με τον ξάδερφο σου. Ποιαν περιπέτεια? Δεν σε ενημέρωσε. Έπαιξε κάτι με τον ξάδερφο μου τον Αντώνη. Ρώτα την. Μαμά μου, ευχήν πριν τα σβήσεις. Happy birthday to you. Γεια σου, πατέρα. Έχω σου μια έκπληξη. Δύο, δύο, τρία. Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.
Σοφία μου, εγώ και η Λούση θα πάμε για ένα μπουτάκι. Εντάξει, αγόρι μου. Και μην ξεχάσεις να ρωτήσεις αυτό που σου έλεγα πριν. Ναι. Γεια σας και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρία Βή, χρόνια πολλά και ευχαριστούμε για όλα. Κι εγώ. Ναι, Σαβούλ. Είναι πιάσαμε τα δωράκια μας. Ποια δωράκια σας? Γενέθλια, δωράκια. Αχ, ναι, δεν έχω δωράκια, λυπάμαι, δεν το σκέφτηκα. Ντροπή, κυρία συμπεθερά μας. Πάμε, πάμε, αγάπη μου, πάμε. Ευχαριστούμε. Μαμά μου, σίγουρα δεν χρειάζεσαι κάποια βοήθεια? Ναι, αγάπη μου, η Καλομήρα είναι ήδη στην κουζίνα και πλένει τα πιάτα. Πηγαίνετε να ξεκουραστείτε. Και πάλι χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Κι εγώ. Επιτέλους μόνη. Ναι. Ρε φρουσά, αυτό που να βρω το μέρος τους, αλλά δεν πατσέν έχουν το τίλος που είναι σπίτι. Μα τι να το να μην έχουν χρυσοστό με. Εγώ όχι που το να μπω τα πόδι, ρε φρουσά. Έτσι να αντέξω να πάω στο μάλλον σου του, α. Σίγουρα εφιερούλη. Ναι, μόνο η θεία μου είναι στην κουζίνα. Να ανοίξω ένα κρασί να πιούμε ευκαιό μας. Αχα. Χρόνια σου πολλά, Έρη μου. Ήταν να σπάσω, ρε φρουσά. Συμπεθερά! Είναι αγαπημένες μου εκδηλώσεις εμένα τα πάρτις γενεθλίας. Γενεθλίος. Τέλεια να γαρισάς του να πες τώρα. Κλείς. Ήμουν σίγουρη ότι δεν έγινε τίποτε. Ότι δεν έγινε τίποτε. Το τραπέζι γίνεται για να ευχαριστήσω τους φιλοξενούμενους μου. Εσύ ως προχτές ούτε μια πίτα σουβλάκια να τρως γιατί ήταν παλι, παλι, παλι. Κατά την πρώτη φάση τον πελεύω σε αυτό.